Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά τώρα εκεί στα δικαστήρια, να δούμε τι γίνεται εκεί με την μεταγωγή του Σταθμάρχη. Λοιπόν, εδώ είναι οι εικόνες από την Λάρισα. Έλα, Πάνο, μας ακούει ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ναι. Είμαστε εδώ λοιπόν έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, πίσω στο τμήμα μεταγωγών. Περιμένουμε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται ότι είναι ο υπαίτιος αυτής της τεράστιας συνδρομικής τραγωδίας, τον σταθμάρχη της Λάρισας που είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμήλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών, αλλά και κατηγορία για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Πρέπει να σας πω ότι χθες ξεκίνησε αρχικά, έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια συνελήφθη, έδωσε κατάθεση όπως και οι υπόλοιπες καταθέσεις. Ναι. Πάρθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι πιστοποιημένη χωρίς να υπάρξουν λάθη ή παραλήψεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αμέσως μετά την κατάθεσή του συνελήφθη. Ενδεχομένως έχουμε την εικόνα ότι έχει παραδεχθεί πως δεν γύρισε το κλειδί, το 118, το επίμαχο, στην οδό Καραγάτση, κοντά στην διάβαση της Καραγάτσης στην Λάρισα. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν αρκετό για να προκαλέσει την τραγωδία με τους δεκάδες νεκρούς και τους αγνοούμενους, αλλά και τους πολλούς τραυματίες, αυτό που βιώνουμε εδώ και δύο μέρες και πραγματικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Μάλιστα.